με αυτό. Το θέμα είναι πού μπορούμε να φάμε φυτά. Εγώ γιατί να φάμε αυτά. Εγώ δεν κάνω. Και το ποτό προτιμούσαστε που... παλιά τα αγόρια ναι. Βγάζανε με κυστήτο. Από τις ορμόνες, μες τα αγόρια. Ναι, οκ. Okay. Μα και το θέμα είναι... Και τα βάζουν αντιβίωση για να φουσκώνουν. Μα το θέμα είναι ότι οι συνθήκες που ζουν δεν μπορούν να μην το κάνουν. Γιατί τα ζώα αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Και κάτι άλλο και επίσης... το θυμάσαστε, περίμενε. Ναι. Η τρελή αγελάδα. Αμέ. Λοιπόν, και για τη γρήπη των χείρων θυμάμαι. Και για τη γρήπη των κουμπλερικών θυμάμαι. Και όλα από Αγγλία. Και μέχρι μα... είχαν φέρει το κοιμώνα αυγά από το Βέλγιο. Εμείς μα... οι Ιταλοί είμαστε ενημερωμένοι και δεν τα παίρνουμε. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Από τη στιγμή υπάρχει ανάγκη να φάμε αυγά. Γιατί να τρώμε τότε. Γιατί για να φάμε τα αυγά πρέπει να έχουμε τα κοτόπουλα σε αυτές τις συνθήκες. Εννοείται ότι μετά θα τα σκοτώσουμε. Και κάτι άλλο. Ναι. Για να τρέφει εσύ να φας μια μπριζόλα. Εγώ δεν θα τη φάω. Όχι, σου δίνω παράδειγμα. Ναι. Ξέρει πόσα λίτρα νερό χρειάζεται ναι. Για να γίνει το μοσχάρι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ, ναι, ναι. Εγώ συμφωνώ. Εγώ από τη στιγμή. Εδώ, αυτά είναι ιατρικά βιβλία. Από το Κορδαλό έρχομαι. Okay. Πάρα καλικά περιοδικά. Είμαι okay. Ενημερωμένη σε όλα. Ναι. Είμαστε από για... οικογένεια από γιατρικά. Άρα είστε vegan. Δεν τρώω τα πράγματα που με πειράζουν τον οργανισμό. Ναι, ούτε ένα λεπτό. Ναι. Και το ψάρι, από τα ζώα δηλαδή τι τρώτε. Το ψάρι προσέχω να μην τρώω το σολομό γιατί έχει υδράργυρο. Να ρωτήσω. Είναι άγγιο και μα... ο γιατρός του αποκόρεψε να φάει. Ναι. Το θέμα είναι ότι σολομό. Όλα τα ψάρια έχουν. Με τη βιοσυσσόρευση, όλα τα ψάρια έχουν βαρέα μέταλλα. Και πλαστικό. Διαγραφή. Είμαστε στις τελευταίες μέρες. Η καταστροφή ναι. Πλησιάζει. Να ρωτήσω κάτι. Οκ, κατα... okay, εγώ αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ. Κάθε μέρα, δεν γίνεται. Μα οκ, okay, δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς. Θα σου πω σε δύο λόγια. Είπε ο Θεός, όποιος καταστρέφει τη γη μου και τον έχει κάνει ναι. Σκουπιδότοπο, θα τα καταστρέφει. Να ρωτήσω κάτι. Όταν εμείς σκοτώνουμε ζώα με το δισεκατομμύριο στην ξηρά και με το τρισεκατομμύριο στη θάλασσα. Κάνουμε καλά. Όχι. Όχι. Αν λοιπόν μπορούμε να μην σκοτώνουμε ζώα και να ζήσουμε από τα φυτά κατευθείαν. Θυμάσαι μια φορά που είχε κάνει μια διαδήλωση στο σύνταγμα με τα γουρούνια στο πρόσωπο, σαν να λένε μη πας γουρούνια. Ο Βερονέζη, ονκόλογο, ναι. Ήταν μικρός, αλλά σου δίνω παράδειγμα. Και είχε φάρμα με μοσκαράκια. Ναι. Πέθανε 98 χρονών. Ήταν από τον ονκολόγο, παραπεί που είναι ο γιατρός με καρκίνο. Okay. Παγκόσμιο γιατρό. Okay. Είδε πως σκοτώνει το μοσκάρδι, ξανά έφερε κρέας. Έζησε μια χαρά πολύ okay. Κρέας. Μα αυτό θέλω να πω. Από τη στιγμή λοιπόν... Γιατί στην Ιταλία δεν τρώει κρέας. Μόνο κρέας. Δεν τρώει ούτε ψάρι. Ούτε ψάρι. Αναρωτήσω, υπάρχει κάτι που λέμε τώρα, λέγεται βιγανισμός. Ο βίγαν δηλαδή, αυτός δεν τρώει κανένα ζώο και κανένα παράγωγο ζώο. Ούτε το αγώ που είναι από την κότα. Μα και η κότα όμως, δηλαδή τρως κάτι το οποίο είναι μια βόμβα χοληστερίνης το αυγό. Αν το πάμε. Δεν κάνει να φάω γιατί έχω ανεπασμένο πολύ χοληστερίνη. Και δεν έτρωγα πολλά αυγά. Ναι, δεν θέλει πολλά. Δεν θέλει πολλά. Είναι κάποιος άνθρωπος που τους πειράζει πολύ. Μου απαγόρεψε ο γιατρός. Μα μπορείτε να φάτε φυτά, κατευθείαν τα φυτά και να μην συμμετέχετε σε όλο αυτό. Εγώ τα τρώω. Τρώω πάρα πολύ. Ναι, το θέμα όμως είναι να τρώτε φυτά. Γιατί αν δεν τρώτε φυτά, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι αν το τρως λίγο. Και τα μοσκάρια τα καημένα για να μεγαλώνουν, ξέρει πόσο αντιβίωση τους δίνουν. Κοίτα ναι. Και κάτι άλλο. Αυτό είναι στάνταρ. Τα βίζων, ακούς στην ναι. Ιταλία. Της... Για τις γούνες λέτε. Ναι, μα να καταλάβω. Δημοσιογράφη Ιταλός με κρυφή κάμερα. Ναι, τα μα έτσι γίνεται. Όλα μαζιά τα σεζόν ναι. Και μετά υπήρχε καναβιλισμός. Ο ένας και το άλλο. Μα αυτό συμβαίνει μετά, σε όλα. Περίμενε, για να μην καταστρέφει την γούνα, τη κάνανε στο πρωτό. Ηλεκτροσόκ. Μα αυτό γίνεται. Μα σα λέω, αυτό γίνεται σε όλα τα ζώα. Δηλαδή, τα κοτόπουλα. Όλα στην Κίνα το ξέρει. Τρώνε σκυλιά. Αυτά του Μαρσπέσια πουλάνε το γουνάκι είναι από γάτα. Τα έχω δει εγώ το δω. Τυράει. Ναι, αφού τρώνε τι γάτε. Αφού τρώνε τι γάτε. Όχι, δεν ξέρει. Όπω είναι ζωντανή, η γάτα τραβάνε το δέρμα. Ναι. Ζώο, μα έτσι είναι. Μα συγγνώμη, το θέμα είναι ότι εμείς θα κάνουμε αυτά και αυτοί στην Κίνα θα πούνε εσείς τρώτε όλα τα άλλα και τα κάνετε με τα δέρμα και τα φοράτε. Αν δεν για τους Καραμαγκά και ήταν ερκωτικός, ναι. Ό,τι ναι. Σκυλή υπήρκε, ξαφανιστήκε όταν ήρθε καράβι από την Κορέα. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Άρα γιατί το κάνουμε αυτό στα ζώα, γιατί εμείς το ξέρουμε τι συμβαίνει. Το θέμα είναι... κάνω για το εμπόριο το Θεό το κρίνω. Ναι, ένα λεπτό όμως. Ναι. Είναι αυτό αρκετά καλό. Γιατί μου λέτε για τα χρήματα. Ποιος τα πληρώνει αυτά, άμα δεν το πληρώνει. Ναι, άμα δεν πληρώνετε εσείς. Και με φόρους και αυτά. Ναι, αλλά δεν πληρώνετε εσείς σε αυτά που θα φάτε, δεν συμμετέχετε σε αυτό. Ναι. Δεν μπορείτε να πείτε τι θα κάνω εγώ, όμως μπορείτε να πείτε αν θα συμμετέχετε ή δεν θα συμμετέχετε. Ναι. Βλέπετε ντοκιμαντέρ. Πάρα πολλά σε όλο τον κόσμο. Και η κόρη μου δουλεύει στη Fortnite, έχω τηλεπικοινωνία. Ωραία. Βγάλετε μία φωτογραφία. Βγάλετε μία φωτογραφία την κάρτα που θα σας δείξω ένα λεπτό.
να το δει και άμα δεν τρώει κρέα η μικρή, σίγουρα πρέπει να δει αυτό. Η ανεξία μου, δεν τρώει κρέα. Α, ωραία, ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία. Yeah. Λοιπόν, πάρτε το κατευθείαν. Πάρτε το κατευθείαν. Λοιπόν, το Dominion είναι το πώς, το τι κάνουμε στα ζώα ως άνθρωποι, σε όλες τις μορφές. Ωραία, δείτε αυτό. Τα τυχαία, γιατί. Εντάξει. Μένω στο κορδαλό. Okay. Πέρασε μια βόλτα. Πέρασε μια βόλτα. Και δείτε και το. Να πάρω και τα πριοδικά. Δείτε το. Και νομίζω, για να δω αν έχει πιο κάτω, συγγνώμη. Δεν ξέρω τι λέει η αδιαγραφή. Εδώ το πουλάκι και είναι ασήμαντο, έχει να φάει. Ναι. Φανταστείτε πώς αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπο τα καταστρέφει αυτά. Ναι. Το να σκοτώσει ένα ζώο είναι πράξη αγάπης. Όχι. Άρα λοιπόν, γιατί να το κάνεις. Να σας πω και κάτι άλλο, ξέρετε τι λέμε στην Ιταλία. Όσο γνωρίζω περισσότερο τους ανθρώπους, αγαπάω περισσότερο τα ζώα. Παντού το λένε αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Δείτε το. Δείτε τα και θα μας θυμηθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τετάρτη και Σάββατο, εμείς εδώ θα είμαστε, αν περάσετε. Φιλέλληνα είμαι. Εντάξει. Την αγαπάω πολύ. Εγώ φέρνω και βγάζω λεφτά. Καλά. Και είμαι από τη Μεγάλη Ελλάδα. Εμείς. Πουλία Μπάρι. Okay. Και μεγάλο συγγένευα. Ρασιστές είναι και πάλι. Μα σοβαρά, Δεν είναι σαν και εμάς. Αντάλαβες. Το θέμα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Εμείς, εσείς έχετε ιδιώματα. Εμείς μιλάμε διάλεκτο. Ίδια τα ελληνικά είναι. Δεν σου τίποτα άλλο. Okay. Και η νοοτροπία. Και είμαστε μεσογειακό λαό. Ναι, μεσογειακό λαό. Και ανοιχτό το χέρι. Ενώ πάνω είναι κακοί άνθρωποι. Μα επιστημονικά είναι, όσο πιο κρύο, είναι κρύο το κλίμα, είναι κρύο το άνθρωπο και τσιγκούνι. Ασό. Ενώ μεσογειακό, πιο ζεστό είναι το κλίμα, είναι ζεστό και κρύο. Είναι ζεστό και άνθρωπο. Τα άλλα okay. Κάτι, τα λέω. Για να δούμε και για τα ζώα πώς θα κάνουμε καλύτερα. Εγώ αυτό λέω. Έχω συναδεί και έχουν το Σολωμό, κάμια φορά ψάρι, κροκέτα. Ναι, αλλά ζούνε αυτά τα ζώα. Γάτα, για εμάς, okay, τη γάτα εγώ είναι σε δεύτερο κομμάτι. Το θέμα είναι για εμάς, εμείς τι τρώμε. Αντί του δίνω εγώ φαγητό, προσέχω. Εντάξει, αφήστε τη γάτα όμως. Εγώ για εσάς λέω. Ευχαριστώ άλλο η γάτα, άλλο εσείς. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Να, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή διαδρομή. Ευχαριστούμε. Έτσι που λες, Ηλία. Κράτα το, κρατώ αν θέλεις ησυχία και ξέρεις για να φαίνεται ρε, εσύ.